Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης των υπολογιστών και στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν γνωρίζω εάν βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο κύμα. Και το ερώτημα είναι, διανύουμε ήδη την περίοδο του μετα-ανθρώπου? Πώς μπορούν να έχουν ηθική οι αλγόριθμοι? Έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι οποίοι θα πραγματευτούν το θέμα αυτό. Είναι δύο άξια τέκνα της Διασποράς. Δύο Έλληνες για τους οποίους είμαστε πάρα πολύ υπερήφανες και υπερήφανοι. Είναι κοντά μας. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τάση, να ξεκινήσω από τον ξενιτεμένο μας εν προκειμένου, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο MIT. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι, να το χαρακτηρίσω, ο Έλληνας Αϊνστάιν, ένα παιδί θαύμα. Ξέρω ότι είναι ο γιος της φιλολόγου Σοφίας και του μαθηματικού Περικλέους, ο αδελφός του Νίκου. Και κοντά μας επίσης είναι ο κύριος Θεοφάνης Τάσης, λέκτορ σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Alpen Adria της Αυστρίας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν είναι εφικτό και άραγε μπορούμε και πώς να προγραμματίσουμε μία τεχνητή νοημοσύνη η οποία να είναι ικανή να αποφασίζει με ήθος, με έναν ηθικό τρόπο και εν προκειμένου, τι σημαίνει το επίθετο ηθικός? Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δασκαλάκη, κύριε Τάση. Κωνσταντίνε, σας ακούμε. Καλώς ήλθατε. Χαίρετε. Καλησπέρα από Καλιφόρνια. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ναι, και να με βλέπετε καλά στην οθόνη εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία πώς με βλέπετε. Σημασία έχει αυτά που για τα οποία θα μιλήσουμε. Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και ελπίζω στη συζήτησή μας να καταφέρουμε να το ξεκλειδώσουμε. Οι αλγόριθμοι σχεδιάζονται από ανθρώπους, αλλά οι σύγχρονοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν και δεδομένα τα οποία μαζεύουν οι άνθρωποι, αλλά και συλλέγονται από τις τεχνολογίες οι οποίες ήδη υπάρχουν στον κόσμο γύρω μας. Και αυτά τα δεδομένα τα επεξεργάζονται οι αλγόριθμοι για να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Τώρα, σε όλα αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των αλγορίθμων στις μέρες μας, τίθενται ηθικά θέματα. Δηλαδή, τι σκοπεύει κάποιος αλγόριθμος να καταφέρει. Τι δεδομένα χρησιμοποιεί και πού χρησιμοποιείται αυτός ο αλγόριθμος. Όλα αυτά τα ερωτήματα περιέχονται ηθικά θέματα. Για να δώσω ένα παράδειγμα και μετά και στην πορεία της συζήτησης θα το ξεκλειδώσουμε περισσότερο. Οι αλγόριθμοι, μία χρήση των αλγορίθμων αυτή τη στιγμή είναι που χρησιμοποιείται στο αμερικάνικο ποινικό σύστημα, είναι στην απόφαση για το αν κάποιος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση μέχρι την διεξαγωγή της δίκης του. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι σωστή η χρήση αλγορίθμων για αυτή την απόφαση. Μέχρι πρότινος οι δικαστές έπαιρναν αυτές τις αποφάσεις. Τώρα χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι τουλάχιστον να δίνουν σύσταση στους δικαστές για την πιθανότητα κάποιος ο οποίος θα αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση να διαπράξει έγκλημα πριν την διεξαγωγή της δίκης του. Το ερώτημα που τίθεται είναι πρώτα απ' όλα, λοιπόν, είναι σωστή η χρήση αλγορίθμων σε αυτή την εφαρμογή. Το δεύτερο ερώτημα είναι, αν είναι σωστή η χρήση, τότε με βάση ποια δεδομένα θα εκπαιδευτούν οι αλγόριθμοι ώστε να λαμβάνουν αυτού του τύπου τις αποφάσεις. Και εδώ περιέχεται ο επόμενος κίνδυνος, ο οποίος είναι ο εξής, ότι τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν προφανώς συλλέγονται από τον υπαρκτό κόσμο, την κοινωνία μας. Με συγχωρείτε. Και αυτή η κοινωνία περιέχει πολλά στερεότυπα. Αν αυτή... Με συγχωρείτε, γιατί είμαι και λίγο κρυωμένος. Ξέρω ότι κάνετε ένα διάλειμμα σε ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα.
Να είστε καλά. Οι αλγόριθμοι, λοιπόν, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται έρχονται από την κοινωνία μας, η οποία περιέχει στερεότυπα, και οι αλγόριθμοι μπορεί άκρητα να υιοθετήσουν αυτά τα στερεότυπα που περιέχονται. Μπορεί, ας πούμε, οι δικαστές αυτοί καθεαυτοί να μεροληπτούν στις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη στιγμή. Και επομένως, αν η τεχνολογία μας εκπαιδευτεί με βάση αποφάσεις που έχουν πάρει οι δικαστές στο παρελθόν, να υιοθετήσει τις μεροληψίες ή να αναπαράγει, να μεγενθύνει τις μεροληψίες αυτές. Οπότε, λοιπόν, εκεί τίθεται, λοιπόν, ένα δεύτερο ερώτημα. Και το τρίτο ερώτημα είναι, εμείς ως θεατές αυτής της κατάστασης που εκτελήσεται, τι στάση θα πάρουμε? Οι πολιτείες ποια στάση θα πάρουν? Εμείς οι πολίτες που είμαστε θεατές αυτής της υπόθεσης, πώς θα συμμετέχουμε στη χρήση αυτή των αλγορίθμων? Νομίζω θα μείνω εδώ προς το παρόν για να εξελιχθεί η συζήτηση, αλλά με αυτό το παράδειγμα ήθελα να, έτσι, να φωτίσω λίγο διάφορα σημεία στα οποία μπορεί να τίθενται ηθικά θέματα στη χρήση των αλγορίθμων σε σημαντικές αποφάσεις. Και προκειμένου για τον τύπο των αλγορίθμων οι οποίοι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται. Αλγορίθμοι που περιέχουν όχι μόνο συστάσεις του δημιουργού τους, αλλά και δεδομένα τα οποία μαζεύονται και τα επεξεργάζονται οι αλγορίθμοι από τον κόσμο γύρω μας, ο οποίος κόσμος γύρω μας, όπως ξέρουμε, περιέχει πολλές μεροληψίες αυτός καθεαυτός. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επανέλθουμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Θεοφάνη Τάση, με τον οποίον συνδέεστε υπό μία έννοια, μία εκλεκτική συγγένεια. Ο κύριος Τάσης έχει σπουδάσει φυσική, αλλά άφησε το Δημόκριτο και τον κέρδισε ο Σωκράτης. Και θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση, κύριε Τάση. Ναι, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης περιέγραψε εύστοχα πώς προκύπτουν ζητήματα ηθικής φύσης στη χρήση αλγορίθμων. Και όσον αφορά το ερώτημα, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ηθική τεχνητή νοημοσύνη, με υποερώτημα τι θα σήμαινε ηθική τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι θα έπρεπε να είναι μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία δεν θα βλάπτει τον άνθρωπο και θα συμβάλλει στην ευτυχία του. Ωστόσο, εγώ θα επιχειρηματολογήσω πως κάτι τέτοιο θα ήταν ανήθικο. Η δημιουργία μιας ηθικής τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητα από το αν είναι εφικτή, θα ήταν ανήθικη. Γιατί? Θα ήταν ανήθικη για τον εξής λόγο. Αν υποθέσουμε ότι δημιουργούμε μια τεχνητή νοημοσύνη που έχει ικανότητες διανοητικές αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες του ανθρώπου, τότε υπάρχει πιθανότητα ως προϋπόθεση για την ικανότητά της να δράει ηθικά ή ως παράπλευρη συνέπεια να μπορεί να συναισθάνεται, να μπορεί να συμπάσχει, τα οποία είναι ουσιαστικά στοιχεία της ηθικής πράξης. Εφόσον λοιπόν θα μπορεί να συναισθάνεται και να συμπάσχει, θα συναισθάνεται και θα συμπάσχει αντίστοιχα ή και πάρα πολύ περισσότερο από ότι οι άνθρωποι σε περίπτωση που η διάνοιά της υπερβαίνει κατά πολύ τη δική μας. Αυτό σημαίνει ότι αν εμείς δημιουργήσουμε μια ηθική τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό να βρίσκεται στη δική μας υπηρεσία, δεχόμαστε ότι η δική μας ευτυχία είναι πολύ ανώτερη από την ευτυχία ενός άλλου ενσυνείδητου όντος. Και ότι είμαστε διατεθειμένοι να προξενήσουμε οδύνη προκειμένου να ευτυχήσουμε εμείς. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανήθικο. Αλλά θα μπορούσα να δώσω και ένα δεύτερο επιχείρημα. Mm-hmm. Αν αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη νόηση ως ένα λογισμικό που τρέχει σε ένα είδος λογιστή με βάση τον άνθρακα αντί για το πυρίτιο, αυτό θα σήμαινε ότι κάθε αλγόριθμος αντίστοιχης πολυπλοκότητας που μπορεί και επιτελεί τις αντίστοιχες λειτουργίες στον αντίστοιχα ικανοποιητικό βαθμό, θα πρέπει να διαθέτει μια ηθική υπόσταση. Θα πρέπει δηλαδή να έχει δικαιώματα όπως έχουμε και εμείς ως πρόσωπα. Τι προβλήματα θα γεννούσε αυτό? Πρώτον, μια ηθική τεχνητή νοημοσύνη θα έχει την ικανότητα, όπως κάθε αλγόριθμος, να αντιγράφεται, να αυτοαντιγράφεται, να αυτοαναπαράγεται, να κάνει αντίγραφα του εαυτού της. Ωραία. Αυτό όμως χρειάζεται ένα χώρο αποθήκευσης. Έναν εξοπλισμό. Κάπου πρέπει να τρέχει. Mm-hmm. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το ρεύμα. Κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη της λειτουργίας αυτού του εργαστηρίου. Θα εκπέμπονται θερμικοί ρήποι. Ποιος θα είναι αυτός? Αν υποθέσουμε ότι τα έξοδα είναι πάρα πολύ υψηλά ή ότι η θερμική ρήπη είναι πολύ δυσβάσταχτη, έχουμε δικαίωμα να την διαγράψουμε?
Έχουμε δικαίωμα να τις απαγορεύσουμε να αυτό αναπαράγεται. Με βάση την προκείμενη ότι είναι πρόσωπο με ηθική υπόσταση καθότι ενσυνείδητη και επιτελεί παρόμοιες λειτουργίες με εμάς, όχι, δεν το έχουμε. Συνεπώς, η δημιουργία μιας ηθικής τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και αν ήταν εφικτή, και θεωρώ ότι δεν είναι εφικτή, θα ήταν ανήθικη. Ναι. Κύριε Δασκαλάκη, θα ήθελα τη θέση σας και εν προκειμένου θεωρείτε ότι μπορούν να αυτονομηθούν οι αλγόριθμοι, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, και παράλληλα εκτός από το ήθος, εκτός από την ηθική, να έχει και ενσυναίσθηση. Είναι εφικτό, δεν είναι εφικτό αυτό? Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη με ηθική η οποία να τίθεται από τον άνθρωπο, αλλά όχι με ενσυναίσθηση? Ποια είναι η γνώμη σας? Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να βάλω ένα πλαίσιο σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Δεν πιστεύω στη διχοτόμηση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, η οποία λέει ότι τι θα γινόταν αν φτιάχναμε μηχανές οι οποίες θα ήταν υπερέξυπνες και αν θα έπρεπε να τους, σε αυτές τις μηχανές να θέσουμε ηθικούς περιορισμούς. Νομίζω ότι το μέλλον μας θα έχει υβριδικά μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Και επομένως, το να μιλάμε για την ηθική των μηχανών είναι ταυτόσιμο με το να μιλάμε για τα υβριδικά τα οποία θα προκύψουν, το ηθικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούν αυτά τα υβριδικά. Αυτό λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα ένας διαχωρισμός που θέλω να κάνω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ μηχανής και ανθρώπου. Ήδη τώρα είμαστε... Το κινητό μας είναι μια εξέλιξη του εαυτού μας και του υπολογιστής μας. Η ικανότητά μας να μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι μια συνθήκη η οποία έχει προκύψει με τη χρήση της τεχνολογίας. Βάζοντας αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς ακριβώς θέλουμε να απαυξήσουμε τον άνθρωπο, τι δυνατότητες θέλουμε να του προσδώσουμε, ώστε να διατηρήσει την ηθικότητά του. Και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τα θέματα τα οποία θα προκύψουν. Ο κόσμος γύρω μας με τη χρήση τεχνολογίας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ο τρόπος που κοινωνικοποιούμαστε, η δημοκρατία, ο τρόπος που βρίσκουμε ερωτικούς παρτενέρ, ο τρόπος που αγοράζουμε έχει αλλάξει με την μεσολάβηση των αλγορίθμων. Το περιεχόμενο το οποίο διαβάζουμε στο ίντερνετ επίσης μεσολαβείται από τη χρήση αλγορίθμων. Σε όλα αυτά τίθενται ερωτήματα για το τι βελτιστοποιούν αυτοί οι αλγορίθμοι οι οποίοι μεσολαβούν τις σχέσεις μας, τις αγορές μας, την επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους, με το δημοκρατικό πολίτευμα, την επικοινωνία μεταξύ μας. Τι δεδομένα χρησιμοποιούνται σε αυτούς, ποιος τους αναπτύσσει. Τους αναπτύσσουν εταιρείες, τους αναπτύσσουν πανεπιστήμια, τους αναπτύσσουμε όλοι μας. Ποιος έχει πρόσβαση στην τεχνολογία δημιουργίας αυτών των αλγορίθμων, πόσο μπορεί να τους αλλάξει. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι σημαντικά και είναι ερωτήματα στα οποία η πολιτεία δεν έχει ακόμα δώσει μεγάλο στίγμα. Στην Ευρώπη έχουμε βέβαια το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του ευρύτερου οικοσυστήματος για το οποίο μιλάμε. Είναι μείζον θέμα. Ποιος αποφασίζει τελικά, κύριε Δασκαλάκη? Λέτε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Το έχουμε σωστά. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Το έχουμε αφήσει να εξελίσσεται στην τύχη το θέμα αυτό. Έτσι πιστεύω. Και ο λόγος είναι ότι τα τεχνικά θέματα τα οποία προκύπτουν είναι τόσο πολύπλοκα και υπάρχει τέτοια διασύνδεση μεταξύ των τεχνολογιών που είναι πολύ δύσκολο για τον νομοθέτη να τα λάβει υπόψη του όλα σε ένα πλαίσιο για να νομοθετήσει. Υπάρχει ένας, ας πούμε, ανταρτοπόλεμος, αν θέλετε, μεταξύ του πόσο γρήγορα εξελίσσεται η επιστήμη και της πολιτείας που προσπαθεί να κάπως τρέξει πίσω από τις εξελίξεις.
Φαντάζομαι σε συνδυασμό και με την αξιοπιστία των αλγορίθμων. Κατά πόσον είναι αξιόπιστοι οι αλγόριθμοι. Ειδικά σε ζητήματα... Αυτό είναι ένα τεράστιο άλλο και τη ζωή μας. Θέμα. Ναι. Ο κύριος Θεοφάνης Τάσης έχει εισαγάγει την έννοια του ψηφιακού ανθρωπισμού. Και θέλω να σταθούμε λίγο στο ποιος αποφασίζει. Αν μη τι άλλο να δούμε ποιος θα έπρεπε να αποφασίζει και ποια θα ήταν τα στοιχεία εκείνα των ανθρώπων που θα αποφάσιζαν ενδεχομένως. Θα εισήγαν δηλαδή αυτήν την προβληματική και την ηθική. Γιατί το ζητούμενο είναι μπορούν να μας βοηθήσουν τα κλασικά γράμματα. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες πρέπει παραδείγματι, επί παραδείγματι να έχει έναν τέτοιον θεωρητικό οπλισμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει υπόψη του τον Αριστοτέλη όταν προγραμματίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξεκινήσουμε από το φιλόσοφο. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα. Απλώς ήθελα να διευκρινίσει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης αυτό που είπε για το υβριδικό. Mm-hmm. Δεν είμαι βέβαιος ότι το κατάλαβα. Τι ακριβώς σημαίνει υβριδικό. Απλά δεν το κατάλαβα. Εννοώ αυτό, ναι, εννοώ ότι άνθρωπος ο οποίος έχει προσαυξήσει τις δυνατότητες του με τη χρήση της τεχνολογίας. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αναθέτει υπολογισμούς σε μηχανές, να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών για καινούργια ερωτήματα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι υπερυπολογιστής. Όμοιός του δεν έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη, ο σκοπός δεν είναι να παράγει τον άνθρωπο. Δηλαδή, το πυρίτιο είναι καλύτερο σε κάποια πράγματα και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι καλύτερο σε κάποια άλλα αυτή τη στιγμή. Και επομένως υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Ο υπολογιστής είναι πολύ ικανός να κάνει πάρα πολύ γρήγορα πράξεις, καλώς ορισμένες πράξεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κάτι αυτή τη στιγμή απροσπέλαστο, αλλά έχει δυνατότητες οι οποίες σε κάποια πράγματα είναι ανώτερες αυτές του υπολογιστή, όπως η δημιουργικότητα. Πιστεύω ότι στο μέλλον κάθε μηχανή θα χρησιμοποιείται για αυτό για το οποίο είναι καλύτερη και επομένως δεν βλέπω γιατί να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του βιολογικού και του τεχνικού. Εδώ θαυμάσαι, λοιπόν. Έχουμε μια καταπληκτική διαφωνία. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και δεν μπορεί να κατανοηθεί με υπόδειγμα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και προτιμώ να σκέφτομαι με μια πολύ διαφορετική θεώρηση τον ανθρώπινο εγκέφαλο από τον υπολογιστή. Πιστεύω ότι μια αντίληψη του ανθρωπίνου εγκεφάλου και της νόησης ως ένα είδος υπολογιστή ενέχει πολύ σημαντικούς κινδύνους. Δηλαδή. Ενέχει πολύ σημαντικούς κινδύνους, διότι υποτιμά βασικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου είδους, την ανθρωπινότητά μας εν πωλής, τα οποία είναι μη αλγοριθμίσιμα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε μηχανές. Άμα αντιληφθούμε την ανθρώπινη νόηση με όρους υπολογιστή, κινδυνεύουμε να την φτωχύνουμε. Είναι κάτι ριζικά άλλο. Το υπόδειγμα του υπολογιστή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για να κατανοήσουμε ορισμένες λειτουργίες της ανθρώπινης διάνοιας. Mm-hmm. Αλλά αν το χρησιμοποιήσουμε για να καταλάβουμε στο σύνολο τον άνθρωπο, τότε η φαντασία, τα συναισθήματά μας, τα πάθη μας, η συμπόνιά μας, η ηθική κρίση, η οποία βασίζεται σε αυτά και η σωματικότητά μας, θα παραμείνουν ακατανόητα και θα υποτιμηθούν. Να, ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι ο το είπε και ο κύριος Δασκαλάκης, ανέφερε την δημιουργικότητα ως παράδειγμα. Ναι, κάτι ναι, το οποίο ουδέποτε θα αποκτήσουν. Ναι, μεταξύ δύο μηχανών όμως εν τέλει. Όχι, γιατί του ανθρώπου είπε. Όχι, είπε είναι δύο διαφορετικές μηχανές. Ότι είναι ένα είδος υπολογιστή. Τέλος πάντων, μην χάσουμε το χρόνο με διαφωνίες. Αποπηρύττει, αυτή είναι μια διαφορά. Θέλω να μείνουμε στον Αριστοτέλη. Κοιτάξτε. Το να διαφωνούμε δεν είναι θέμα. Εγώ είμαι computer scientist, αλλά είναι υπολογισμοί, ναι, για μένα. Περιμένω για τον Αριστοτέλη, κύριε φιλόσοφε. Λοιπόν, αυτό που είναι το σημαντικό στον Αριστοτέλη, για μένα, είναι η έννοια της φρόνησης. Τι είναι η φρόνηση? Η φρόνηση είναι η ικανότητα της κρίσης, η οποία βασίζεται στον λόγο, αλλά συγχρόνως βασίζεται και στην διέστηση και στη φαντασία. Mm-hmm. Η φρόνηση, δηλαδή, δεν είναι μια αλγοριθμική διαδικασία βάση της οποίας μπορεί κανείς, συγκεντρώνοντας πληροφορίες, να απαντήσει.
Η φρόνηση έχει στοιχεία ανορθόλογα εντός της. Και ο Αριστοτέλης πίστευε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη φρόνησή μας μέσω της συνήθειας, ασκούμενη, επιμελούμενη τον εαυτό μας και θεραπεύοντας μια πολύ συγκεκριμένη τέχνη του βίου. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι οι ανθρώπινες υποθέσεις είναι τα δε άλλος έχει, αυτά που θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει μια επιστήμη των ανθρωπίνων υποθέσεων, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την κρίση μας, τη διέστησή μας και τη φαντασία μας. Και ο Αριστοτέλης με την θεωρία του μας έδωσε ένα εκπληκτικό εργαλείο για το πώς μπορούμε να γίνουμε δικαιότεροι, αλλά ακόμη και περισσότερο ενάρετοι, ενδεχομένως και ευτυχέστεροι. Μπορεί να είναι οδηγός, κύριε Δασκαλάκη, αυτή η φιλοσοφία και τίνει τρόπο, με ποιο τρόπο, σε ό,τι αφορά στους αλγορίθμους και την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαμόρφωσή της. Μας είπατε ότι είναι όλα στην τύχη. Οπότε αυτό που ζητώ είναι μάλλον ανέφικτο. Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι ανέφικτο. Όπως λέγαμε πριν, το νομικό πλαίσιο έχει αφήσει τα πράγματα σε μεγάλη τυχαιότητα, διότι εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους και κάποια κράτη, όπως ας πούμε η Κίνα, που είναι ένα παναοπτικό κράτος, όπως ξέρετε και μαζεύει δεδομένα για όλους, ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Και έχουν αφαιθεί πολλά πράγματα στην τύχη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ανθρωπισμός, το να σκέφτεσαι για ποιο λόγο δημιουργείς κάτι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αυτή η δημιουργία ενέχει και πώς μπορείς να μεσολαβήσεις ώστε να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, κεντρικό, θεμελιώδες ερώτημα, το οποίο τίθεται σε όλους τους επιστήμονες που δημιουργούν αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι χρήστες αυτών των τεχνολογιών. Εννοείται ότι η ανθρωπιστική θεώρηση είναι οδηγός με τον οποίο μπορούμε να διαβάσουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν και πώς θα μεσολαβήσουμε. Ναι, υπάρχουν στο MIT, υπάρχει μια θεώρηση ότι κάθε μάθημα, ανεξαρτήτως περιεχομένου, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία ή δύο παραδόσεις που θα έχουν να κάνουν με το να σκεφτούμε για ηθικά θέματα τα οποία μπορούν να προκύπτουν από τη χρήση των τεχνολογιών για τις οποίες μιλάει, τις οποίες διαπραγματεύεται το κάθε μάθημα. Πολύ σημαντικό και παρήγορο. Θα ήθελα να ρωτήσω, ενδέχεται στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη να μας δώσει απαντήσεις, λύσεις ή έστω να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων ζητημάτων και πολιτικών, όπως είναι επί παραδείγματι η κλιματική κρίση και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Θέλετε να κοιτάξτε, μας απαντήσετε και μετά. Ναι, ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μεγάλο ευρύ πεδίο, το οποίο περιέχει πάρα πολλά συστατικά. Έτσι. Ένα κομμάτι αυτής είναι η λεγόμενη μηχανική μάθηση, η οποία είναι, αν θέλετε, μία μετεξέλιξη της στατιστικής επιστήμης. Εννοείται ότι η κατανόηση του κόσμου βασίζεται πάνω σε παρατηρήσεις, και τη χρήση εννοείται του ορθολογισμού, αλλά μεγάλη βάση του να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας είναι οι παρατηρήσεις και η επεξεργασία αυτών των παρατηρήσεων. Όταν μιλάμε για πολύ σύνθετα φαινόμενα, όπως ας πούμε το κλίμα ας πούμε, του πλανήτη, οι παρατηρήσεις αυτές είναι πολυδιάστατες. Η στατιστική τους ανάλυση γίνεται πολύ δύσκολη και εδώ είναι που η στατιστική επιστήμη και η μηχανική μάθηση μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη κατανόηση αυτών των φαινομένων από στατιστικής σκοπιάς. Προφανώς, η στατιστική δεν απαρκεί για την κατανόηση αυτών των φαινομένων. Χρειάζεται και η χρήση της φυσικής. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, δηλαδή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα μαγικό
κουτί το οποίο θα μας δώσει απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί δεδομένα. Από τα δεδομένα αυτά, ιδανικά προσπαθεί να βρει σχέσεις αιτιατότητας μεταξύ των μεταβλητών οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Και ιδανικά αυτή η κατανόηση των σχέσεων αιτιατότητας πρέπει να είναι αξιόπιστη και βασισμένη σε στατιστική ακρίβεια. Αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει η επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης. Να έχει επιστημονική ακρίβεια, στατιστική ακρίβεια για τα συμπεράσματα τα οποία εξάγει βάσει των παρατηρήσεων. Τώρα, όπως είδαμε πρόσφατα και με την, και με την κρίση του κορονοϊού, δεν υπάρχει πάντα συμφωνία μεταξύ επιστημόνων για τα συμπεράσματα τα οποία, ως προς τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από τα δεδομένα που όλοι παρατηρούν. Και προφανώς και κοινή γνώμη, όταν βλέπεις τους επιστήμονες να διαφωνούν μεταξύ τους, επίσης δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στα συμπεράσματα που εξάγονται σε διάφορες μελέτες. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο ζήτημα. Ο λόγος που οι επιστήμονες διαφωνούν μεταξύ τους είναι ότι τα φαινόμενα αυτά είναι πολυδιάστατα και δύσκολα να κατανοηθούν με στατιστικές μεθόδους. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρόοδο στη στατιστική έτσι, πολλών διαστάσεων για να καταλάβουμε δύσκολα φαινόμενα όπως το κλίμα ενός πλανήτη, την εξάπλωση ενός ιού σε ένα κοινωνικό δίκτυο, την εξάπλωση ψευδών ειδήσεων σε ένα κοινωνικό δίκτυο και το καθεξής. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι πολυδιάστατα, έτσι αφορούν πάρα πολλές μονάδες και επομένως είναι πολύ δύσκολη η κατανόησή τους με μαθηματικό τρόπο. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τομέας λοιπόν, στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε, στο να υπάρχει εμπιστοσύνη για τις μεθόδους που επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Όταν υπάρξει αυτή η πιο αξιόπιστη, αν θέλετε, μεθοδολογία, τότε ιδανικά θα θέλαμε οι επιστήμονες να είναι σε ομόνοια και οι πολίτες να εμπιστεύονται την επιστήμη. Κύριε Τάση. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι σχετικά περιορισμένη και θα παραμείνει σχετικά περιορισμένη η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην επίλυση πολιτικών προβλημάτων, διότι πρώτα απ' όλα τα πολιτικά προβλήματα συνδέονται με συμφέροντα, με αξίες και με επιθυμίες. Τα συμφέροντά μας πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Ή μπορεί να αλλάξουν. Ή μπορεί να βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ή μπορεί να βρίσκονται σε σύγκρουση με αξίες. Και οι αξίες όμως μπορεί να αλλάξουν. Και τα συναισθήματά μας μπορεί να είναι διαφορετικά από τις αξίες που θα θέλαμε να έχουμε ή από τα συμφέροντα τα οποία υποστηρίζουμε. Υπό αυτή την έννοια, μια ηθική τεχνητή νοημοσύνη, μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει γνωμοδοτικά υπό την έννοια της ικανότητας επεξεργασίας ενός πάρα πολύ μεγάλου όγκο δεδομένων, τα οποία θα μπορούσε να τα παρουσιάσει ενδεχομένως αναδεικνύοντας κάποια σχήματα ή κάποιες μορφές, ούτως ώστε να βοηθηθούμε στην λήψη της απόφασης. Αυτό είναι το όριο της συμβολής που θα μπορούσα να φανταστώ εγώ και ελπίζω να μην το υπερβούμε, δηλαδή να μην ενδώσουμε στον πειρασμό να αξιολογήσουμε αυτή την συμβολή περισσότερο από όσο της αρμόζει. Δηλαδή να εκχωρήσουμε η ιονία ένα μέρος της αυτονομίας μας στους αλγορίθμους και στα σχήματα τα οποία εντοπίζουν. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας, κύριε Δασκαλιάκη, δικό σας θέμα περισσότερο είναι αυτό, για το πώς θα μπορούμε να έχουμε πιο αξιόπιστους αλγορίθμους. Και το δεύτερο, ο Νίκ Μπόστρομ, αν δεν κάνω λάθος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, φιλόσοφος, μας προειδοποιεί ότι ελοχεύει ένας κίνδυνος για τη δημιουργία μιας, να τη χαρακτηρίσω, υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενδεχομένως θα αποτελούσε κίνδυνο για το ανθρώπινο είδος. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να τοποθετηθείτε επ' αυτού.
Ναι, πρώτα απ' όλα να αρχίσω με το δεύτερο ερώτημα. Νομίζω ότι ο κίνδυνος υπάρχει ήδη. Δεν χρειάζεται να υπάρξει υπερεφής τεχνητή νοημοσύνη για να υπάρξει κίνδυνος. Υπάρχουν τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα που είναι ικανός κίνδυνος ούτως ή άλλως. Υπάρχουν οι αλγόριθμοι που λέγαμε πριν που αξιολογούν ανθρώπους για προφυλάκηση, για άφεση με εγγύηση. Οι αλγόριθμοι, όπως λέγαμε, είναι αναξιόπιστοι σε πολύπλοκα θέματα και επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση τους. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι χρήσιμοι. Οι αλγόριθμοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Οι αλγόριθμοι έχουν αλλάξει τον κόσμο γύρω μας και σε πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Δεν νομίζω, για να απαντήσω στο πρώτο σας ερώτημα, δεν νομίζω ότι ποτέ σε πολύπλοκα ερωτήματα θα έχουμε αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη με την έννοια του ότι την εμπιστευόμαστε 100%. Όπως λέγαμε πριν, τα πολύπλοκα φαινόμενα τα οποία καλούμαστε να εξηγήσουμε έχουν να κάνουν με πολυδιάστατες σχέσεις τιατότητας μεταβλητών και η στατιστική συμβολή σε εσάς είναι πολύ δύσκολη. Με τη συλλογή ενός ακόμα και εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων παρατηρήσεων, δεν είσαι σε θέση να εξάγεις ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα, εκτός αν κάνεις υποθέσεις στα μοντέλα σου. Αν οι υποθέσεις που κάνεις στα μοντέλα σου δεν είναι σωστές, τότε η χρήση των μοντέλων σου θα δώσει αναξιόπιστη τεχνολογία. Επομένως, πρέπει να εισάγεις κατά κάποιο τρόπο στον τρόπο χρήσης που κάνεις αυτής της τεχνολογίας την πιθανότητα να μην λειτουργεί σωστά. Επομένως, το ερώτημα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την αξιοπιστία ή μη της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι ο σωστός τρόπος του να βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον είναι ότι μας δίνει πρόσβαση σε ένα πολύ έξυπνο μαύρο κουτί, το οποίο όμως μπορεί να κάνει κάποια λάθη και επομένως πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα γύρω από αυτό το μαύρο κουτί, ώστε να μην ξεφύγει. Δηλαδή, να μην, όταν συνειδητοποιούμε ότι παίρνει αναξιόπιστες αποφάσεις ή κάνει αναξιόπιστες συστάσεις, να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να μας προστατεύει από το να ξεφύγουν τα πράγματα. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα δύσκολα προβλήματα. Δεν θα φτιάξουμε ποτέ μια υπερεφή μηχανή η οποία θα είναι καθολικά αξιόπιστη. Θα λύσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή σε πολύ... Ας πούμε, ήδη έχουμε λύσει θέματα τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι είναι πολύ... τεράστιες προκλήσεις, έτσι. Η κατανόηση φωνής και εικόνας ήταν πράγματα τα οποία ήταν πολύ αναξιόπιστα μέχρι πρότινος. Την τελευταία δεκαετία έχουν εμπολής λυθεί και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτές τις τεχνολογίες ήδη στα κινητά μας τηλέφωνα. Πλέον μπορούμε να μιλήσουμε στο κινητό μας τηλέφωνο και να καταγράψει το λόγο μας με ακρίβεια. Η μηχανική μετάφραση έχει φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Η γέννηση κειμένου έχει φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έτσι. Έχουμε αλγορίθμους πλέον που μπορούν να πούνε ότι η κυρία Φλέσσα, ο κύριος Τάσης και ο κύριος Δασκαλάκης βρίσκονται σε ένα αμφιθέατρο στους Δελφούς και συνομιλούν για την ηθική υπόσταση τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσε παρακαλώ να γράψει μια ιστορία για το τι θα μπορούσε να διεξαχθεί σε μια τέτοια συνάντηση. Οι αλγόριθμοι μπορούν να παράγουν κείμενο που να είναι αρκετά πιστικό για το τι θα μπορούσε να έχει υποθεί από μένα, από εσάς, από τον κύριο Τάση. Έχουμε φτάσει σε καταπληκτικό επίπεδο. Αλλά δεν έχουμε, ακόμα και σε αυτές τις εφαρμογές, δεν έχουμε καθολικότητα, καθολική αξιοπιστία. Πάντα οι αλγόριθμοι μπορούν να ξεγελαστούν. Δηλαδή, ας πούμε, οι καλύτεροι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, κατανόησης εικόνας, για παράδειγμα, αν κάποιος εχθρός, αν κάποιος adversary, θέλει να επιτεθεί σε αυτές τις τεχνολογίες, μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, αν θέλω να επιτεθώ στο σύστημα κατανόησης εικόνας ενός αυτοδηγούμενου αυτοκινήτου,
μπορώ να πάω στο σήμα του stop, να βάλω αυτοκολλητάκια και να, έτσι ώστε να χειραγωγήσω τον αλγόριθμο, να πιστέψει ότι το stop είναι κάτι άλλο, ότι είναι ένα όριο ταχύτητας, είναι κάτι, ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω μπορώ να το κάνω να το πιστέψει. Οι αλγόριθμοι δεν είναι αξιόπιστοι με την έννοια ότι αν κάποιος θέλει να τους κάνει επίθεση, μπορεί να είναι πολύ αναξιόπιστοι. Είναι πολύ εύθραυστοι οι προβλέψεις που κάνουν. Και επομένως πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Είναι μέρος της πραγματικότητας. Οι αλγόριθμοι θα είναι πάντα αναξιόπιστοι, ειδικά σε πολύπλοκα, μέχρι πρότινος απροσπέλαστα προβλήματα. Και επομένως θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ικανότητά τους, αλλά να βάλουμε ένα πλαίσιο γύρω από τη χρήση τους, ώστε να είμαστε, να προστατευτούμε από την κακή χρήση τους και την επίθεση σε αυτούς τους αλγορίθμους. Να πω το επίρρημα ευτυχώς. Κύριε Τάση, ο χρόνος είναι δικό σας. Συμφωνώ ότι οι αλγόριθμοι θα έπρεπε να παραμένουν στην επίλυση πολύ συγκεκριμένων προβλημάτων, αυστηρώς καθορισμένων. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να διέπεται από κώδικες δεοντολογίες πολύ αυστηρούς και από ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που έχουμε σήμερα. Ωστόσο, δυστυχώς βλέπω, το δυστυχώς για μένα, για άλλους όχι δυστυχώς, ότι γίνονται πολύ συστηματικές προσπάθειες στην δημιουργία μιας ισχυρής τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, η Alphabet το κάνει αυτό. Το AlphaZero ξεκίνησε ως AlphaGo να παίζει Go, τώρα κάνει και άλλα πράγματα. Η τάση δηλαδή είναι να βρεις αλγορίθμους γενικευμένης μάθησης, ενώ αλγορίθμους που να μπορούν να κάνουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα μαζί. Όχι αλγορίθμους, μια τεχνητή νοημοσύνη να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μια τεχνητή νοημοσύνη που να είναι αντίστοιχη των διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Έχει τα ωφέλη του σίγουρα. Και κατανοώ και την επιστημονική περαιέργεια και το επιστημονικό πάθος στην έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση. Και ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη θα είναι, κυοφορεί κινδύνους. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αυτοπεριοριστούμε. Και ο αυτοπεριορισμός, ιδίως για εμάς τους Έλληνες, είναι μια πάρα πολύ σημαντική έννοια. Ο αυτοπεριορισμός σημαίνει επίγνωση της ύβρεως. Δηλαδή του να μην υπερβούμε κάποια όρια, των οποίων την ύπαρξη δεν γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Μόνο εκ των υστέρων συνειδητοποιούμε ότι ξεπεράσαμε αυτά τα όρια. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η ανθρωπότητα προόδευσε μέχρι σήμερα ξεπερνώντας όρια. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πετάξει. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το να πετάξει είναι ύβρις. Και όντως, θυμόμαστε το Δέδαλο και τον Ίκαρο. Η ανθρωπότητα λοιπόν προόδευσε διαρκώς υπερβαίνοντας όρια. Υπάρχουν ωστόσο κάποια όρια τα οποία δεν θα έπρεπε να υπερβεί. Και πιθανώς σιγά σιγά να τίνουμε σε αυτό το σημείο της τεχνοεπιστημονικής εξέλιξης που πλησιάζουμε αυτά τα όρια. Η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά ένα από αυτά τα όρια. Στην γενετική συναντούμε άλλο ένα από αυτά τα όρια. Θέλω να ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να επιδείξουμε φρόνηση και να αποδείξουμε ότι έχουμε μάθει κάτι από τον Αριστοτέλη. Να τελειώσουμε με αυτήν την ευχή. Κύριε Δασκαλιάκη, κύριε Τάση, σας ευχαριστούμε πολύ. Λυπάμαι, ο χρόνος ήταν βέβαιο ότι δεν θα υπαρκέσει. Να είστε καλά, σας περιμένουμε να παλινοστήσετε, να επιστρέψετε, κύριε Δασκαλιάκη. Και εσείς, κύριε Τάση, σας χρειαζόμεθα. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.